Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Τι έτρωγε? Ήταν ένα θέμα εχθές. Έκανε κούλουμα το σκυλί. Και τι το τάιζες, ρε? Εντάξει, έτρωγε κάτι. Τι το τάιζες? Συνεχίζει και γαυγίζει τους αλλοεθνείς και τους μαύρους. Συνεχίζει. Λοιπόν, θα το βραβεύσουμε και θα το στείλουμε στον Εύρο. Δεν θα περάσει τίποτα. Είναι δικό μου το σκυλί. Είναι. Αφού σκέφτομαι. Η Ρούμπι, έτσι δεν είναι? Η Ρούμπι, ναι. Αφού σκέφτομαι να την φέρω σπίτι. Με το που θα με δει, θα κλάψει το σκυλί. Θα κάνει γαβ, γαβ, γαβ. Εσύ είσαι ο άνθρωπός μου. Γιατί εσύ είσαι λίγο από τους άλλους που είσαι λίγο, πώς το λένε, ανεκτικό. Εγώ δεν είμαι. Όχι. Θα το στείλουμε το σκυλί απάνω. Θα το κάνω εγώ πλωτάρχη. Κι ας είναι εσείς και στην ξηρά. Το σκυλί, παρακαλώ. Παρακαλώ το σκυλί, να είναι καλά. Είδες. Όταν βλέπει σκούρο, γαβγίζει. Δικό μας παιδί. Κώστα, εσύ, ναι. Ανακοίνωση. Η Νατάσα σε αγαπάει πάρα πολύ. Αυτό έχω να σου πω. Είναι minimal το μήνυμα, αλλά δεν πειράζει. Σε αγαπάει η Νατάσα. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι ήσυχος πια, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί να σκυλήσει η μέρα μου. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, πάει. Καλημέρα. Ναι. Ερμήνα, εσύ. Εγώ είμαι. Oh. Έχεις γενέθλια σήμερα? Έχω. Μπράβο. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ευχαριστώ πολύ. Η προσφορά λέει για τα 5 ευρώ ισχύει και σήμερα να χαιρόμαστε τα παιδιά και το σκύλο μας, λέει ο Νίκος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δηλαδή αυτό θα σου δίνει 5 ευρώ για να του κάτσεις. Δεν κατάλαβα. Τι να κάνουμε. Δύο παιδιά έχουμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, αλλά μη συζητήσουμε τώρα την τιμολογιακή πολιτική του σπιτιού, είναι φτηνά. Εγώ ζητώ κάτι παραπάνω, δεν μου τα δίνει. Ναι, κάτω και εσύ λιγότερα. Μην τρελάνε. Έλα, Αρμίνα, μου σε παρακαλώ, έξυπνο κορίτσι είσαι. Τι να κάνω κι εγώ. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Ντάλι. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είμαστε πολύ καλοί. Για πες μας. 7 ο κορονοϊός μόνο. Τριγύρω γίνεται ο χαμός. Έλα μου. Μόνο 7. Μόνο 7, παιδιά. Κοίταξε που θα πω μπράβο στον Κικίλια. Μπράβο. Και σε όλους όσοι είναι προσεκτικοί με τα χέρια, με την υγιεινή, με την προσωπική. Αυτό είναι καλό. Προσέξτε τους, παρακαλώ. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, η μισή το λένε κορονοϊό, η άλλη μισή το λένε κοροναϊό. Κοροναϊός, ναι, κανονικά λέγεται. Ναι, είπε το σωστό. Κοροναϊός το είπε. Κορονοϊό. Το είπε ο Μπαμπινιώτης. Υπάρχει άλλη version. Ναι. Υπάρχει άλλη version που λέει, επειδή λέγεται κοροναβάιρους. Βάιρους. Ναι. Γι' αυτό η μεταφορά γίνεται κοροναϊό. Μπας πέντως, όπως και να γράφετε, όλοι θα πεθάνετε, να τελειώνω. Ωραία τα λέει. Τι ωραίο μήνυμα. Να σε καλά, βρε η Μιχάλη μου. Μίλησα για εδώ μέσα. Να σε καλά, βέβαια, εδώ μέσα. Το κλείσε ωραία το θέμα. Βέβαια, βέβαια. Γράφτε το όπως θέλετε, έτσι κι αλλιώς φεύγουν αυτοί οι υπόλοιποι εδώ. Πάνε και οι απόκριες. Πάνε, παιδιά. Πάει και αυτή η αποκριά που παραλίγο να γίνει από μακριά. Ε, ναι, διότι. Σωστά. Από μακριά, παιδιά. Από μακριά, μη σας βλέπω. Ρίση. Τι ΜΑΤ και στρατός απάνω. Δεν θέλει. Να πάρουμε 200 κυναίκους και το σκυλίσουν. Το πάμε πάνω στον Εύρο, τέλος. Αυτό ήταν. Να τους βλέπουν οι. Απέναντι. Ο Ακμπαρ και οι Δίες. Πάρε 200 κυναίκους. Έλα, ρε. Είχε τους Αμερικάνους που ξεφορτώνουν όλα τα σούπερ μάρκετ. Καλή κάμπα. Όλα τα μακαρόνια του λέξει, έτσι. Τα κλασικά. Έχουν φύγει όλα τα μακαρόνια. Μου στείλε φίλος μου φωτογραφία. Μακαρόνια και όσπρα. Πάνε και αδειάζουν τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Αφού θα πεθάνουν, ποιο θα τα φάει. Δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική. Θα μυρμηγκιάσουν τα ρύζια και τα μακαρόνια. Σε κανένα δύο μήνες που θα έχει φύγει αυτό το πράγμα, άλλο θα δεις θα γίνεται έξω από τα σπίτια μπαζάρ με μακαρόνια. Πώς συμπεριφέρεται το κάθε ζώδιο στη δουλειά? Χάλια. Να δούμε τον εγώκερο. Για πέστε λίγο και σταμάτα στον εγώκερο. Πολύ ώρα. Ταύρος. Είναι βαριεστημένος και δεν έχει καμία διάθεση να εργαστεί. Ειδικά αν αυτό που έχει να κάνει δεν είναι κάτι που τον ενδιαφέρει. Βαριέσαι. Καραγκιοζάκο, είσαι βαριεστημένος. Τότε γιατί δουλεύεις? Για τα λεφτά, Μιχάλη μου. Για τα λεφτά τα κάνω όλα. Είναι πολλά τα λεφτά. Εντάξει, εγώ δεν σε καταλαβαίνω. Έτσι, βλέπεις, αυτό είναι το management. Ναι. Να έχεις απέναντί σου τεμπέλη και να τον κάνεις εργατικό, διότι του πετάς χιλιάρικα στη μούρη. Κατόρθωμα. Εγώ καιρό. Η δουλειά είναι ζωή για έναν εγώ καιρό. Είναι από αυτού που ξέρει να ηγείται και να αποδίδει. Μπράβο του. Συχνά φτάνει στην κορυφή και δεν μα κάνει εντύπωση αν τον δούμε σε υψηλόβαθμε θέσει σε μια εταιρεία. Μπορεί να μείνει για πάντα σε μια δουλειά. Είσαι ο καλύτερο αφεντικό. Αύξηση. Το Πάσχα οι αυξήσει. Δεσμεύομαι. Λοιπόν. Αλλά θα είναι και η τελευταία, γιατί θα ήταν η τρίτη αύξηση μέσα στη χρονιά. Δεν ξανακάνω τέτοια εγώ. Όχι, δεν τα κάνεις αυτά. Έχω πιάσει και σας δίνω πιο πολλά λεφτά και από το Μητσοτάκι. Αν τα κάνετε.
Αυτό πάλι που κατάτσεις, Μιχάλη. Αυτά πρέπει να προσέχουν τα αγόρια όταν πρώτη φορά πάνε να συνευρεθούν με μία κοπέλα. Αρχίσαμε πρωί-πρωί τα σεξουαλικά. Ναι, και το πάω δυναμικά. Πρώτα απ' όλα, αυτό που πρέπει να προσέξει είναι να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει άνεση χώρου. Μάθε να παίζει στο σεξ. Δεν θέλουμε να κυριαρχεί το άγχος. Μην αμελήσει τα προκαταρκτικά με τη σύντροφό σου, παιδιά. Παιδιά, δεν θέλω τέτοια. Εννοείται, ειδικά αν είναι και η πρώτη φορά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τα αγόρια. Αν του προκύπτει κάτι για πρώτη φορά να βρεθούν με μια κοπέλα. Ναι. Λαού. Αυτό. Λαού. Όπως είπε και τούτο εδώ, ο χώρος να είναι αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν θα πάτε σπίτι τη σπίτι σου. Αν είναι τη σπίτι σου. Εντάξει, ρε παιδί μου, και κάποια στιγμή τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου φυλάκια γατάκα θα πάτε στο κρεβάτι. Ναι. Θα βγάλει αυτή όλα τα ρούχα τη. Ναι. Θα βγάλει και εσύ τα δικά σου. Θα πέσει στο κρεβάτι και μετά. Και μετά τι. Ρολόι. Εδώ και δεκαετίες διαβάζω εδώ χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Εντάξει, χιλιάδες, εκατονταετίες. Βενζίνη στα μηχανοκίνητα οχήματά του κλπ. Εκτός από τον Τσεντεζούν την Κίνα τελευταία 42 χρόνια. Ναι. Παιδιά, σαν φάρμακο πίνει βενζίνη. Βενζίνη. Και νιώθει υγιέστατος. Αυτές τις μαλακίες κάνουν. Βενζίνη, ψόφια αυτά. Να ο κορονοϊός. Εν πάση περιπτώσει. Ο 70χρονος Τζεν Ντεζούν ζει μόνος του σε μια καλύβα. Να το είδες, σε ένα λόφο της Κίνας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιδίου, τα τελευταία 42 χρόνια έχει καταναλώσει περίπου 1,5 τόνο καυσίμων. Καίει και πολύ. Λοιπόν, αφού πίνει 3 λίτρα βενζίνης κάθε μήνα. Ο ίδιος υποστηρίζει, λέει, ότι η βενζίνη είναι το φάρμακο του, παρόλο που αρχικά έχει αρχίσει, ξεκίνησε και δοκίμαζε με κυροζίνη. Αλλά κάθε φορά που δοκίμαζε κυροζίνη θέλει να ανέβει πάνω στην ταράτσα και να πετάξει. Σωστά. Τα αεροπλάνα. Το πιο εντυπωσιακό από όλα, λέει, όμως, είναι ότι σύμφωνα με τον Φανγκ Σου, τον γιατρό του, άλλου καραγιώτη, ο 70χρονος λέει χέρι άκρας υγείας. Ναι. Όπως υποστηρίζει ο οργανισμός του, πρέπει να έχει αναπτύξει ένα είδος ανοσίας στη βενζίνη. Ναι, μετά από όλα αυτά. Το καίει πολύ. Να βάλει αέριο. Να τελειώνουμε. Δημητρά μου, τι κάνεις. Ποιος είναι. Σου τηλεφωνώ για να σου πω ότι εσύ και εγώ φεύγουμε. Πάμε στην Αράχοβα. Ποιος είναι. Έχει τρελαθεί. 95,2 Athens DJ, Δημητρά μου. Ποιος το έδωσε τηλέφωνο. Τι λες? Πού το βρήκατε το τηλέφωνο μου? Κουκλίτσα μου, δεν έχεις λάβει μέρος στο διαγωνισμό για να πας 3 μέρες στην Αράχοβα? Ναι, το ξέρω. Πώς το βρήκα? Θα πας, γιατί αλλιώς θα σε στείλω εγώ. Δεν το πιστεύω και δεν θα ακούω και τα πρωινά, αλλά τώρα δεν έχω ξεκινήσει για τη δουλειά και δεν έχω βάλει ράδιο. Ράδιο, μ' άρεσε. Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σύση Χριστίδου, αλλάζω και διάθεση και αλλάζω και φωνή, ψάχνει σπίτι για να μετακομίσει. Γιατί? Δεν χωράνε. Γιατί Μιχάλη δεν χωράνε εκεί. Είναι πολλά τα άτομα στην οικογένεια. Δεν χωράνε και όταν δεν χωράνε σε ένα σπίτι πάνε σε άλλο. Μάλιστα. Μιμή Ντενίση, μου λείπει ένα σύντροφο, αλλά δεν θα παρακαλέσω κιόλα. Μ' αρέσει Μιμή. Λείπει, αλλά. Τηλέφωνο δίνει. Όχι, δεν δίνει. Πώς θα γίνει. Αν ενδιαφέρομαι, τι θα γίνει. Δεν δίνει. Θα έξω το καμαρίνι. Η Άτζη Σαμίου για τα σύνορα. Αχ, καλέ, πού είναι. Η Άτζη Σαμίου, τραγουδίστρια. Ναι. Να τα αφήσουμε ανοιχτά να περάσουν οι άνθρωποι. Πήρε θέση, Μιχάλη μου, για όλα συμβαίνουν στο ελληνοτουρκικό. Το λογικό είναι να αφήσουμε ανοιχτά τα σύνορα και να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να περάσουν την Ευρώπη. Αλλά ποιος έχασε τη λογική, όσες χιλιετίες και αν περάσουν, ζώα με βασικά ένστικα θα είμαστε. Ναι, δήλωσε η ναι, αλλά μήπως δεν ξέρει κάτι η κοπέλα. Ότι να τους αφήσουμε εμείς, αλλά εδώ θα σταματήσουν γιατί μετά δεν τους δέχονται οι άλλοι. Δεν τους δέχονται. Έχουν κατεβάσει τα σύνορα. Ούτε η Ιταλία τους δέχεται, ούτε η Αυστρία. Τι θα γίνει, θα κάτσουν εδώ. Και μετά τη βλέπω να του φιλοξενεί στο σαλόνι τη και να βάλει και σκηνές, δεν μπορεί να περάσει, να σκοντάφτει. Έρα, μην τρελαθούμε τώρα. Τι έχει επιλέξει σήμερα να πει? Έχω επιλέξει κάτι από το παρελθόν, Μιχάλη, με τη σήμερα να πολλώ έτσι λίγο το παρελθόν. Ναι. Τα ραμοσαλάτα πολύ έφαγε. Είμαι σκεπτικό. Τουρουρουρουρουμ. Νιώθω σαν να έχω κλειδωθεί σφιχτά για έναν αιώνα με μοναχικές νύχτες, περιμένοντας κάποιον να με ελευθερώσει. Καλά, δεν το τραγουδάς καλά, αλλά πας. Αν θες να είσαι μαζί, μωρό μου, είμαι ένα τζίνι στο μπουκάλι. Έλα να με τρίψεις, είμαι ένα τζίνι στο μπουκάλι. Καλημέρα. Ποιος? Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή, η Λίλα είμαι. Μάλιστα. Για πες μας, Λίλα, ποιο ήταν το τραγούδι? Gin in a bottle. Μπράβο, Λίλα! Μια έρευνα αλλιώτικη, δεν το πιστεύω, από τις άλλες. Σκοπεύει να ξεκινήσει η NASA και για αυτό το σκοπό ψάχνει εθελοντές οι οποίοι στο τέλος αυτής της έρευνας θα λάβουν το ποσό των 16.500 ευρώ. Τι θα πρέπει να κάνουν, να μείνουν στο κρεβάτι για 70 μέρες και να καπνίζουν μαριγουάνα. Εντάξει. Άκουμε. Κατά τη διάρκεια των ημερών, λέει, θα μπορούν να παίζουν βίντεο παιχνίδια, να σερφάρουν στο διαδίκτυο, να διαβάζουν βιβλία αρκεί να καπνίζουν μαριγουάνα και να μην σηκώνονται. Η έρευνα ονομάζεται REST. Studies. Θα μελετηθεί, λέει, η αλλαγή φυσιολογίας των αστροναυτών στο διάστημα και οι συνέπειες σε ορισμένες αποστολές τους. Ναι. Δεύτερον, η ικανότητα των αστροναυτών να ολοκληρώσουν διάφορες δραστηριότητες μετά το κάπνισμα μαριχουάνα. Ρε, καπνίζουνε μαύρο αυτοί οι παραγωγοί. Ναι, εντάξει.
εντάξει, κάτι κάνουν. Κάτι να κάνουν. Δηλαδή αυτοί να πάνε έξω, ναι, βλέπουν τη γη από μακριά και καπνούν και λένε μαλάκες κάτω εκεί. Παιδιά, δεν είναι αυτό. Καλά κάνουν. Δεν είναι σοβαρό. Ρε, δεν είναι σοβαρό. Τρίτο και βασικότερο να δουν αν όντως είναι, λες, γρήγορες οι αστροναύτες ή απλά προτιμούν να κοιμούνται συνέχεια. Τι δουλειά θέλει η μαριγουάνα πάνω εκεί. Θα κάνω καμιά στραβο τη μονιά και θα έρθουν και θα σου πέσουν νερό στο κουκάκι. Όλο το, όλο το, το μαγαζί. Σε μένα βρήκε να πέσω μετεωρίτη. Και ο ποιο μετεωρίτη. Όλο το μαγαζί, όλο ο. Πώ το λένε, ο πύραυλο, τη μαλακία. Θα σου έρθουν καμιά ώρα εκεί. Γιατί να έρθουν σε μένα, κύριε, μισό λεπτάκι. Γιατί να το συζητήσουμε. Θα μυρίσουν από μακριά το ίδιο και θα κατέβουν. Πότε εφευρέθηκε ο Μπιντέ. Πότε. Ο πραγματικός Μπιντές, διαβάζω εδώ, ήταν έργο των Παριζιάνων επιπλοποιών της εποχής του Λουδοβίκου του 15ου. Ο πρόγονος του Μπιντέ, λέει, ήταν ένα φορητό σκεύος για τοπικές πλήσεις. Και ανάγεται στην εποχή των σταυροφοριών. Βέβαια, πάντα. Ήταν καβάλα στα άλογο αυτή. Καβάλα πάνε στην εκκλησία, καβάλα προσκυνάνε. Και μετά κάποια στιγμή σα στενόντουσαν για πάντα. Καθώ είχε γίνει πλέον απαραίτητο στου κυρίου και τι κυρίε τη Γαλλική Αυλή, απαγορεύτηκε από τη Γαλλική Επανάσταση ω σύμβολο παρακμή και επιβίωσε μόνο στου οίκου ανοχή. Πάρα πολύ ωραία. Εμεί είχαμε εδώ μπιτέδε. Είχαμε μπιτέδε, βέβαια. Οι μπιτέδε, παιδιά. Εκεί πάτε και βάζετε τα άπλυτα. Έλα τώρα, ξέρω. Δεν λειτουργεί. Α το πούμε. Ποιο είναι χώρο μπιτέ στο σπίτι. Τι έκανα, ξελέγγυα. Ναι, από κάτω έχει όμω η υδραυλική εγκατάσταση. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Το να καμιά φορά. Για, να δεις πώς είναι. Πλίτς, 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 τι ωραία. Πρωί, πρωί, τι ωραία. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2, Athens DJ.